η οποία υπήρχε ε, λόγω της υπερδιέγερσης ε, την ώρα της σεξουαλικής συνέβρεσης mm -hmm. και σε κάποια περιστατικά υπήρχε και σε κάποιες περιπτώσεις το ενοχικό συνέστημα mm -hmm. ενώ ότι δεν χρειάζεται να είναι τόσο μεγάλο το χρονικό διάστημα. Το θέμα είναι πιο τελικά ότι... Ε, α, μάλιστα, συγγνώμη να πω και ότι υπάρχουν και... <laughs> κάποιες μελέτες έχουν δώσει και συγκεκριμένα χαρακτηριστικά αντρών που είναι περισσότερο... Επιρεπεί στην πιστεύω. Γι' αυτό το παράδειγμα του άντρα θα ήθελα λίγο να το ακούσω. Αυτό <laughs> είναι ουσιαστικά Πολύ που ψάχνεις Πολύ ωραίο είναι αυτό πάντω έτσι όπω το ακούω. Είναι, γι' αυτό λέω είναι, είναι κάπως πιο πολύπλοκο. Δεν είναι τελικά κάτι ε, άσπρο μαύρο. Θέλει, αν το κοιτάξει κανεί ε, πιο προσεκτικά με ένα μεγεθυντικό φακό θα δει ότι είναι πιο ε, ε, ζητήματα βαθύτερα που έχουν να κάνουν με τις αναστολέ. Και παρότι το πιστεύετε ότι μπορεί να είναι βοηθητικό και να ξεπεραστεί. Ναι. Άρα δεν είναι ταμπούνα για το παιδί μου, για τη ζωή μου, για τη μάνα μου, για τον πατέρα μου. Ακριβώ, ακριβώ. Ότι όλοι κολλάμε στο να ζηλέψουμε τη νέα σύντροφο ή τον νέο σύντροφο και δεν σκεφτόμαστε ότι τι, τι μου έλειψε από σένα και εγώ το έκανα. Ακριβώ αυτό, ακριβώ αυτό μαζί τη σχέση. Είναι οι άντρε ανοιχτοί στο να κάνουν εύκολα ψυχοθεραπεία. Ο άντρα νομίζω ότι έχει ακόμα μια εμπλοκή αρνητική θεωρεί τον ψυχίατρο ή τον ψυχολόγο ότι όπτι είμαι τρελό για να πάω. Έχει ακόμα νομίζω Έλληνα μία τάση αρνητική. Η ικανοποίηση κυρίω σεξουαλική, αλλά μετά η μοναξιά θεωρώ ότι είναι μεγαλύτερη, όπου στο τέλο πουθενά δεν ανήκει και σε κανέναν δεν ανήκει. Και εγώ είμαι και παραδοσιακή Ελληνίδα, μου αρέσει κάπου να ανήκω. Δηλαδή,